Καλή επιτυχία και από μένα. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 μέχρι και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 1.100.000 ευρώ στην πρώτη μας κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 20. Εσύ Κώστα, πότε ξεκίνησες τη ληστειοπλοεία? Το 1979. Σε ηλικία μικρός δηλαδή? 9 ετών. 9 ετών. Και όριο ηλικίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ληστειοπλοεία? Η ληστειοπλοεία είναι ένα άθλημα εμπειρίας που σου δίνει τη δυνατότητα, είναι σαν το παλιό καλό κρασί, λέω μερικές φορές. Ότι... Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 1. Όσο οριμάζεις και αποκτάς εμπειρίες, τόσο πιο πολύτιμος γίνεσαι. Σωματικά όμως μπορείς να το απεξέλθεις το ίδιο? Εφόσον έχεις προσέξει τη φυσική σου κατάσταση και γενικότερα την υγεία σου, μπορείς να πας σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν Ολυμπιονίκες σε ηλικίες. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 49. Και 52 και 55 χρονών. Οπότε είναι όσο το τραβάει η ψυχή σου ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, η δική μου το τραβάει. Τη θάλασσα δεν τη φοβάσαι, τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να είναι δύσκολες? Τη θάλασσα την αγαπώ και τη σέβομαι. Οπότε σε σέβεται και εκείνη. Όταν κάποιον το σέβεσαι, θα σε σεβαστεί και αυτός. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 19. Από τις 4 Ολυμπιάδες που έχει συμμετάσχει, ποιες είναι αυτές ή ποια είναι, αν είναι μία που είναι χαραγμένη? Θα έλεγα δύο, του Σίδνεϊ και της Αθήνας. Του Σίδνεϊ... Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 25. Για το γεγονός ότι οι Αυστραλοί είχαν μια άλλη κουλτούρα αθλητική και έδωσαν μια πολύ όμορφη έτσι, έγκλη στο γεγονός, και φυσικά της Αθήνας και της Ελλάδας λόγω της φιλοξενίας και για τους υπέροχους αγώνες που κάναμε. Φαντάζομαι ότι κάθε μία είχε κάτι να θυμάσαι, γιατί και η πρώτη αντίστοιχα ήταν η πρώτη σημαντική διάκριση. Ναι. Έκτο μπαλάκι, αριθμός 37. Ναι. Σε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα, το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να αντιμετωπίσεις, μπορεί να σου τύχει, ποιο είναι? Οι καιρικές συνθήκες. Στην ιστιοπλοεία, ξέρετε, σε μια στιγμή μπορεί να αγωνίζεσαι για να κατακτήσεις την πρώτη θέση ή κάποιο μετάλλιο. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 29. Και την αμέσως επόμενη στιγμή να αγωνίζεσαι για την επιβίωσή σου. Έχεις να κάνεις με τα στοιχεία της φύσης. 1, 19, 20. 25, 37, 30, 49 συγγνώμη, και ο αριθμός 29.